Τέσσερις άνθρωποι που ήθελαν να δουν το Θεό. Οι παρακάτω περιπτώσεις δείχνουν ότι ο Θεός εμφανίζεται μόνο όταν τον αναζητάς με οδύνη. Όταν η έβρεσή του δεν είναι για σένα δεύτερον ζήτημα, αλλά ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η αναζήτηση του Θεού μπορεί να κρατήσει χρόνια και οπωσδήποτε συνοδεύεται από έντονους συνειδησιακούς σεισμούς. Είτε μου αρέσει είτε όχι, όταν γεμίζω τη ζωή μου με άλλες ανάγκες και ενδιαφέροντα και απλώς λέω όταν το θυμηθώ, αν ο Θεός θέλει να το πιστέψω, ας εμφανιστεί να τον δω. Ο Θεός δεν εμφανίζεται. Ο λόγος είναι απλός. Εκείνος θέλει να τον πιστέψω. Εγώ όμως θέλω. Ο πρώτος άνθρωπος που ήθελε να τον δει ήταν ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Έζησε από το 1866 έως το 1938. Έζησε στη γη ένας άνθρωπος, άνδρας, με άσβεστη πνευματική δίψα, που λεγόταν Σιμεών. Προσευχόταν για πολύ καιρό με ασταμάτητο θρήνο. Ελέησόν με. Αλλά δεν τον άκουγε ο Θεός. Πέρασαν μήνες και μήνες με τέτοια προσευχή και οι δυνάμεις της ψυχής του εξαντλήθηκαν. Έφτασε μέχρι την απόγνωση και φώναξε: «Είσαι αδυσόπιτος, αλήπητος δηλαδή». Και όταν με αυτές τις λέξεις ράγισε κάτι μέσα στη συντετριμένη από την απόγνωση ψυχή του, είδε ξαφνικά τον ζώντα Χριστό. Πήρε γέμισε την καρδιά του και όλο του το σώμα με τέτοια δύναμη που αν κρατούσε ακόμη μια στιγμή ώρας θα πέθαινε. Από τότε δεν μπορούσε πια να λησμονήσει το ανίποτα πράο, το απέραντο αγαπητικό, το χαρούμενο και γεμάτο από ευρυνοητική ειρήνη βλέμμα του Χριστού. Και στα επόμενα χρόνια της μακράς ζωής του, μαρτυρούσε ακούραστα ότι ο Θεός αγάπη εσθήν, αγάπη άπειρη, που ξεπερνά κάθενο. Ο επόμενος ήταν ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ. Έζησε από το 1896 έως το 1993. Ήταν Ρώσος ζωγράφος στο Παρίσι. Με οκταετή θητεία στον υπερβατικό διαλογισμό και με τα φυσικές εμπειρίες μέσω του διαλογισμού. Για χρόνια αντιμετώπισε πειρασμούς, όπως αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να μην είμαι εγώ ο Θεός, και γιατί ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και όχι εγώ. Εγκατέλειψε τον μυστικισμό αυτού του είδους απαγοητευμένος, και όταν ανακάλυψε την Ορθοδοξία, ταξίδεψε στο Άγιον Όρος, όπου έγινε μοναχός. Οι θεοπτικές εμπειρίες του, όραση του ακτίστου φωτός, ήταν κατακλυσμιαίες. Πράγμα που τον στήριξε σε περιόδους επίπονων προσπαθειών να πλησιάσει το Θεό και οδυνηρής μετάνοιας για την προηγούμενη απόρριψή του. Από αυτές κατάλαβε ότι ο Θεός είναι ταπεινή αγάπη και ότι έρχεται όταν εκείνος θέλει, όταν κάποιος πρόκειται αληθινά να ωφεληθεί δηλαδή. Ενώ ο άνθρωπος είναι αδύνατο να προκαλέσει την εμφάνισή του με κάποια μέθοδο. Ο τρίτος ήταν ο γιατρός Αντώνιος Μπλουμ, μετέπειτα Ορθόδοξος Επίσκοπος στην Αγγλία. Ως νέος ήταν σκληροπυρηνικός άθεος. Βασανιζόταν όμως έντονα από την απουσία νόηματος στη ζωή. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει αν υπήρχε νόημα στη ζωή και αν σε ένα χρόνο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει νόημα, να αυτοκτονήσει. Μία μέρα παρακινημένος από φίλο του, παρακολούθησε την ομιλία ενός Ρώσου Ορθόδοξη ιερέα. Αυτά που άκουσε τον εξόρισαν τόσο, ώστε γυρίζοντας σπίτι, πήρε την Καινή Διαθήκη της μητέρας του για να δει αν το Ευαγγέλιο υποστηρίζει αυτά που είπε ο ιερέας στην ομιλία του. Λίγη ώρα αργότερα είχε την αίσθηση ότι κάποιος καθόταν αόρατος απέναντί του. Και ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο Χριστός. Σημειωτέων ότι, επειδή ήταν απόλυτα σίγουρος για την ανυπαρξία του Θεού, δεν είναι λογικό να φαντάστηκε την παρουσία του Χριστού. Θα έπρεπε να φανταστεί κάτι σύμφωνο με τις απόψεις του, όχι αντίθετο με αυτές. Και ο τελευταίος ήταν ο Ευγένιος Ρόουζ, μετέπειτα πατέρας Σεραφείμ Ρόουζ, που γεννήθηκε το 1931 και κοιμήθηκε το 1982. Συνιδρυτής της αδελφότητας του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας. Όπως και πολλοί άλλοι νέοι της εποχής του, άρχισε να ζει στο κλίμα του ειδονισμού και της σεξουαλικής ανηθικότητας. Ο Ευγένιος προκαλούσε το Θεό, όπως είχε κάνει και στην κορφή του βουνού Μπάλτι, αυτή τη φορά αψηφώντας τους νόμους του. Όπως ο ίδιος ανέφερε αργότερα, αυτή ήταν η πιο σκοτεινή και η πιο δυστυχισμένη περίοδος της ζωής του. Οι απογορευμένες πράξεις τον αηδίαζαν, ακόμη και τη στιγμή που τις έκανε. Κατόπιν, επέσπευδαν την εμφάνιση μέσα του μακροχρόνιων περιόδων κατάθλιψης. Όμως ακόμα και στα πιο άγρια μεθύσια του, ο Θεός, τον οποίο είχε απορρίψει ως αφαιρημένη έννοια, δεν τον άφηνε ήσυχο. Σε ένα γράμμα του προς κάποιο φίλο στην Πομόνα, γραμμένο σε κατάσταση μέθης, εξαπέλυε λόγια κακόβουλου, δαιμονικού παλικαρισμού και στη συνέχεια κατέληγε με το ερώτημα: «Ξέρεις για ποιο λόγο είμαι στο Σαν Φρανσίσκο? Επειδή θέλω να μάθω ποιος είμαι και ποιος είναι ο Θεός. Εσύ θέλεις να τα μάθεις αυτά? Για μένα αυτά είναι τα μόνα πράγματα που με νοιάζει να μάθω». Ιδιαίτερα ταλαντούχος, διδάκτορος των Ανατολικών Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Ευγένιος εγκατέλειψε την προοπτική να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Απογοητευμένος από τη διαφθορά και την υποκρισία που είδε στους πανεπιστημιακούς κύκλους, μελέτησε την Κινέζικη Σοφία,
και ασχολήθηκε με τον βουδισμό Ζεν. Όταν όμως ανακάλυψε την Ορθόδοξία, ένιωσε ότι βρήκε την πατρίδα. Μετά από βαθιά μελέτη έγινε Ορθόδοξος. Αργότερα, μόνασε στα δάση της Καλιφόρνιας με τον πατέρα Γερμανό και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Ορθόδοξους διδάσκαλους στο δυτικό κόσμο.